αλλά φροντίζουν να δημιουργήσουμε περισσότερες ζώνες ανίχνευσης εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, στην περίμετρο του χώρου και όπου αλλού μας δίνει τη δυνατότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε μεγάλη γκάμα ανιχνευτών για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε κάθε περίπτωση. Άλλο ανιχνευτή θα βάλουμε, για παράδειγμα, σε μία βεράντα και άλλο ανιχνευτή σε ένα στενό μπαλκόνι. Επιπλέον, για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση, χρειαζόμαστε και ειδικούς ανιχνευτές όπως πλημμύρας, υγρασίας, κρούσης, θράψης, μετατόπισης. Τις ανάγκες αυτές έρχονται να καλύψουν οι μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες συστημάτων συναγερμού και ειδικότερα ανιχνευτών, οι οποίες δουλεύουν πάνω σε νέες τεχνολογίες για να μας παρουσιάσουν ανιχνευτές με άριστη ανίχνευση και απαλλαγμένους από ψευδείς συναγερμούς. Η Paradox είναι μία από αυτές τις εταιρείες που τα τελευταία 25 χρόνια κάνει έρευνα και κατασκευή ανιχνευτών και έχει αναπτύξει αρκετές πρωτοποριακές τεχνικές, τις οποίες και έχει κατοχυρώσει. Η προσπάθεια για την επίτευξη μιας νέας σειράς ανιχνευτών, όπως η σειρά Envy, είναι πολύπλευρη. Ξεκινάει με την τεχνολογία του φακού και του αισθητηρίου που θα κάνουν τη σύλληψη του παλμού, συνεχίζει με την ψηφιακή επεξεργασία του σήματος, δημιουργώντας ισχυρούς αλγόριθμους που μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε σύνθετους ανιχνευτές με πολλά και διαφορετικού τύπου αισθητήρια που έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Ακολουθεί η προστασία του φακού και του ανιχνευτή, έτσι ώστε να αποτραπεί η φίμωση της συσκευής, ολοκληρώνεται δίνοντας μεγάλο βάρος στην ποιότητα και την καλλιστεσία των υλικών. Τι είναι το Citru και ποια ανάγκη το δημιούργησε? Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την αδυναμία των υπέρυθρων ανιχνευτών, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στην αλλαγή θερμοκρασίας, την οποία κανείς μπορεί να την εξουδετερώσει όντας καλά θερμομονωμένος, χρησιμοποιούμε προσθετικά και την τεχνολογία των μικροκυμάτων. Με το C-True παίρνουμε τα αποτελέσματα από τον κάθε επιμέρους ανιχνευτή ξεχωριστά και στη συνέχεια τα επεξεργαζόμαστε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύεται η ευαισθησία ανίχνευσης και η αξιοπιστία του ανιχνευτή, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε λύση σε δύσκολες περιοχές, όπου άλλοι ανιχνευτές μπορεί να μας έχουν ταλαιπωρήσει με ψευδείς συναγερμούς ή σε περιπτώσεις όπου εξωτερικοί ανιχνευτές μας έχουν προδώσει βρίσκοντάς τους φημωμένους. Αρχικά αναπτύχθηκε και τον ανιχνευτή κίνησης εξωτερικού χώρου NVX80 για να διαχειρίζεται τους 8 διαφορετικούς αισθητήρες του. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και στον ανιχνευτή εσωτερικού χώρου NV75. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε τη γεωμετρία αισθητήρα αλληλοσύνδεσης. Η διαφορά του είναι ότι μπλέκεται ο ένας με τον άλλον αισθητήρα και αυτό μας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη σε μεγαλύτερες αποστάσεις με καλύτερα αποτελέσματα από τις συμβατικές αισθητήρες. Άλλοι ανιχνευτές με απλά τετραπλά στοιχεία χάνουν την αποτελεσματικότητά τους σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν διασχίζει ταυτόχρονα τις δύο δέσμες ανιχνευτών. Την τεχνολογία αυτή τη συναντάμε σε όλους τους ανιχνευτές της Paradox. Η νέα μοναδική σχεδία στην τεχνολογία του φακού Mironel είναι ένα βήμα μπροστά στην ανίχνευση, συνδυάζοντας το μοναδικό φακό Fresnel σε σχήμα W και το θάλαμο εισόδου από καθρέπτες. Αυτός ο θάλαμος, όπως μπορούμε να δούμε και από το σχήμα, προκαλεί πολλαπλή αντανάκλαση του σήματος εισόδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συλλογή μεγαλύτερης ενέργειας παλμού, με μεγαλύτερη εστιακή ακρίβεια και μεγαλύτερη εμβέλεια, που φτάνει στα 16 μέτρα. Το σχήμα W του φακού έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα. Κάνει το φακό μας πολύ πιο ισχυρό και σταθερό, καθιστώντας το μια τέλεια λύση για δύσκολες εγκαταστάσεις όπως γυμναστήρια, σχολεία, φυλακές. Συναντάμε αυτή την τεχνολογία στο NV75, που έχει διπλό οπτικό Mironel για μεγαλύτερη αξιοπιστία και λειτουργία PET. Η προστασία ενός ανιχνευτή, και ειδικά ενός εξωτερικού ανιχνευτή, ήταν συνώνυμο με το τάμπερ καλύματος και το τάμπερ τείχου. Όλη η σειρά Envy σήμερα δεν σταματά εκεί, αλλά υποστηρίζει και την ενεργή υπέρυθρη προστασία φακού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίζει ο ανιχνευτής οποιοδήποτε αντικείμενο, οποιοδήποτε υλικού που θα τοποθετηθεί σε απόσταση μέχρι και 30 εκατοστά από το φακό του και που θα είχε σαν αποτέλεσμα την τύφλωση του ανιχνευτή. Επίσης, μπορούμε να προστατεύσουμε τον ανιχνευτή μας και από υλικά όπως διαφανή μεμβράνη, αλουμινόχαρτο ή ακόμα και από διαφανές βερνίκι που θα μπορούσε να το τυφλώσει κάποιος και από σχετική απόσταση. Αυτό το πετυχαίνει με υπέρυθρες ακτίνες που σαρώνουν την επιφάνεια του φακού και αντανακλούνται πάνω σε ένα ειδικό ανάγλυφο μέρος του φακού. Χάρη σε αυτή την τεχνική, ο ανιχνευτής έχει και τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πόσο καθαρός είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει σκόνη ή βρωμιά επάνω του, μας δίνει την ανάλογη ένδειξη.
όλοι οι ανιχνευτές σειράς NV που διαθέτουν και μικροκυματικούς αισθητήρες παρέχουν ακόμα μία προστασία, ίσως την πιο σημαντική, που είναι η μικροκυματική προστασία ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής ορίζει μία απόσταση γύρω από τον εαυτό του, στην οποία δεν επιτρέπει να τον πλησιάσει κανένα αντικείμενο. Αυτό το πετυχαίνει με τη βοήθεια των μικροκυματικών ανιχνευτών που διαθέτει και έχει σαν αποτέλεσμα να προστατεύει τον εαυτό του από τυχόν προσπάθεια κάλυψής του από κάποιο αντικείμενο. Ένας τύπος ανιχνευτή θα χρειαστεί να κατασταθεί σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρουμε τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, χωρίς να έχουμε ψευδείς συναγερμούς. Αυτό προϋποθέτει να τον εμπιστευόμαστε και να τον γνωρίζουμε καλά. Και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια διόρθωση, να μπορούμε να το ρυθμίσουμε από το γραφείο μας. Αυτή τη δυνατότητα μας την παρέχουν οι ανιχνευτές BAS, που μέσα από το download software Babyware μπορούμε να τους ρυθμίσουμε από απόσταση. Μια επιπλέον ευκολία είναι στην εγκατάσταση, αφού όλοι οι ανιχνευτές συνδέονται με τον ίδιο τρόπο στην ίδια θέση BAS του πίνακα. Προχωρώντας τώρα στους ανιχνευτές, βλέπουμε το NVX80 αποτελεί την ευαρχίδα της Paradox στην εξωτερική ανίχνευση, αφού πρόκειται για ένα ανιχνευτή με 8 διαφορετικά αισθητήρια. Η τεχνολογία Citrue είναι αυτή που μας βοηθάει να διαχειριστούμε τους 8 αισθητήρες του, οι οποίοι είναι δύο διπλοί υπέρυθροι ανιχνευτές στην εμπρός διασάρωση του χώρου, ένας ανεξάρτητος διπλός υπέρυθρος ανιχνευτής στην κατακόρυφη ζώνη και δύο μικροκυματικοί ανιχνευτές. Διαθέτει υπέρυθρη προστασία φακού για κάθε αντικείμενο που θα τοποθετηθεί σε απόσταση έως και 30 εκατοστά. Διαθέτει μικροκυματική προστασία συσκευής με ρυθμιζόμενη απόσταση προστασίας από 75 εκατοστά έως και 2 μέτρα. Έχει ειδική ρύθμιση για μία ανίχνευση ζώων. Διαθέτει τρίτης γενιάς τεχνολογία ψηφιακής ανίχνευσης Paradox. Είναι ανίχνευτής BAS, που μπορεί να ρυθμιστεί από απόσταση, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και μέσα από την πρωτοποριακή οθόνη του να ρυθμίσουμε τοπικά τον ανιχνευτή. Διαθέτει τρία διαφορετικά ρελέ, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για τον συναγερμό, την κατακόρυφη ζώνη, την προστασία φακού, τη μικροκυματική προστασία της συσκευής ή κάποιον συνδυασμό που θέλουμε εμείς. Για παράδειγμα, όλες οι προστασίες του ανιχνευτή θα μπορούσαν να μπουν σε ένα ρελέ και διαθέτει πιστοποίηση Grade 3. Εδώ βλέπουμε τη σειρά NV75. Ό,τι καλύτερο έχει να μας παρουσιάσει Paradox σε ανίχνευση PET εσωτερικού χώρου. Εδώ είναι που συναντάμε την τεχνολογία Mirondel με διπλό ανιχνευτή εμβέλειας 16 μέτρων. Μας παρέχει ενεργή υπέρυθρη προστασία φακού, μηχανική ενεργοποίηση κατακόρυφης δέσμης, ρύθμιση ευαισθησίας, διπλό τάμπερ, τοποθέτηση επίπεδη ή σε γωνία, διατίθεται και με προαιρετική βάση στήριξης στρέψης. Έχουμε ειδοποίηση καθαρισμού φακού. Εμβέλεια του Citrue 12 μέτρα, μόνο για το ένα από τα τέσσερα μοντέλα που βλέπουμε που διαθέτει το μικρόκυμα. Διαθέτει πιστοποίηση Grade 3. Βγαίνει σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε εύκολα σε κάθε εγκατάσταση. Είτε σύρματο με απλό ρελέ συμβατό με όλους τους πίνακες αγοράς, είτε σε έκδοση BAS με το EVO, ή ασύρματο ή με μικρόκυμα. Το NVX780 είναι ένας εξωτερικός ψηφιακός ανιχνευτής κουρτίνας, ιδανικός για στενούς χώρους ή για χώρους με πολλά φυτά. Ύψος εγκατάστασης σε ένα μέτρο. Τα διαγράμματα μας δείχνουν τη ρύθμιση εμβέλειας από 3 έως και 12 μέτρα η κάθε πλευρά. Η ρύθμιση ακτίνας που εφάπτεται στον τοίχο ή βγαίνει 3 μοίρες από τον τοίχο. Δυνατότητα διαχωρισμού της ζώνης κάθε πλευράς. Διαθέτει 4 διπλά πυροευαίσθητα στοιχεία που διαχειρίζονται από έναν ειδικό αλγόριθμο FADEC. Διαθέτει μια σειρά από αλγόριθμους που του βελτιώνουν την ποιότητα και ταχύτητα ανίχνευσης, ψηφιακή απόρριψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ενεργή υπέρυθρη προστασία φακού, πραγματική λειτουργία PET μέχρι και 40 κιλά, προστασία Grade 2. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις, ασύρματο ή ενσύρματο που έχει και ρελέ και BAS σύνδεση. Συνεχίζουμε με το NV35. Είναι ένας ανιχνευτής κουρτίνας για παράθυρα και πόρτες, που έχει εμβέλεια μέχρι και 10 μέτρα μήκος, ιδανικός για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αποτελείται από δύο διαφορετικούς ανιχνευτές που δημιουργούν μία λεπτή δέσμη που σαρώνει όλο το άνοιγμα και τον χώρο κάτω από τον ανιχνευτή. Διαθέτει ενεργό υπέρυθρο αντιμάς για προστασία του φακού, από σπρέι, αλλά και από οποιοδήποτε αντικείμενο που θα προσπαθήσουμε να το τοποθετήσουμε μέσα σε απόσταση 30 εκατοστών. Ελέγχεται από τον αλγόριθμο FADEC. Η γεωμετρία του φακού επιτρέπει τη διάκριση κατοικιδίων ζώων και την υποστήριξη λειτουργίας μη ανίχνευσης ζώων. Διαθέτει διπλό τάμπερ προστασίας. Συγγνώμη.
Τέλος, ο ανιχνευτής NV5 είναι ό,τι πιο οικονομικό έχει να μας επιδείξει η Paradox. Αποτελεί το καθημερινό μας ραντάρ για κάθε τύπο εσωτερικής κάλυψης. Είναι συμβατικός ανιχνευτής με απλές ρυθμίσεις ευαισθησίας και συμβατός με όλα τα κέντρα της αγοράς. Παρέχει προαιρετική κατακόρυφη ζώνη για τη χρήση, με τη χρήση επιπρόσθετου φακού, αλγόριθμους για απόρριψη ψευδών συναγερμών, ανταπόκριση σε αργή και γρήγορη κίνηση, αντιστάθμιση θερμοκρασίας, προστασία από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και έχει προαιρετική λειτουργία PET για μικρά ζώα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρόλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στασινό Σωτηρόπλα από την Paradox Ελλάς.